Και απόψε το βράδυ ήθελα να απαντήσω σε μία σειρά ερωτήσεων οι οποίοι θα μπορούν να θεωρηθούν κι αυτοί δεξιοί λογισμοί και να τοποθετηθούν στη σειρά των μαθημάτων περί δεξιών λογισμών. Η μία ερώτηση είναι σχετική με τα μνημόσυνα. Υπάρχει ακόμη μία τάση ανθρώπων η οποία δεν θέλει να παραδεχτεί ότι είναι από το Θεό να γίνονται μνημόσυνα υπέρ των κεκινημένων. Στην μνήμη αυτήν των κεκινημένων, υπέρ των κεκινημένων, δεν θέλουν να την παραδεχτούν. Και τούτο διότι λέγουν η Γραφή δεν αναφέρει, δεν προτρέπει ευχές υπέρ των κεκινημένων. Πέθανε, πάει στη δουλειά του. Όλα τα άλλα είναι εφευρέσεις του κλήρου για αργυρολόγημα, για χρήματα. Το είχα στα υπόψη αυτό. Και σήμερα που η Εκκλησία μας μίλησε ένα κομμάτι στον Απόστολο ότι ο Χριστός έμεινε στη γη πριν αναλυφθεί 40 μέρες και 40 νύχτες και μιλούσε με τους Αποστόλους του τα της Βασιλείας των Ουρανών, σκέφτηκα να το αναστήρω αυτό και να το συνδέσω και να το παρουσιάσω. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είπε αυτός ο Θεός 40 μέρες εδώ στιγμή. Πού είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα? Δεν τα κράτησε κανείς? Πώς οι Απόστολοι μας είπαν τόσα άλλα πράγματα που έκανε ο Χριστός? Πώς οι Απόστολοι έγραψαν τόσα θαύματα που έκανε ο Χριστός? Αυτά πήγανε όλα χαμένα, δεν υπάρχουν πουθενά γραμμένα. 40 μέρες μιλούσε για αυτά τα θέματα. Και εντούτοις, όπως έχω πει και άλλη φορά, υπάρχουν γραμμένα. Είναι στο βιβλίο που λέγεται «Διαταγές των Αποστόλων». Και όσο θέλουν να τα απορρίψουν αυτά, και όσο θέλουν να τα εξαλείψουν τα βιβλία αυτά, δεν πάβουν να είναι αλήθεια και η Εκκλησία μας αντλεί από εκεί. Αν θελήσει ο άνθρωπος να διαβάσει τα διαταγάς των Αποστόλων και να προσέξει έλεγα τα μυστήρια, τη Θεία Ευχαριστία, παραδείγματι, που είναι το κέντρο των μυστηρίων, θα βρει ότι η αφορμή, ο σκελετός όλος, είναι στα διαταγάς των Αποστόλων. Εκεί υπάρχει όλος ο σκελετός της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί υπάρχει ο σκελετός του βαπτίσματος. Εκεί υπάρχει ο σκελετός του χρίσματος. Εκεί υπάρχει ο σκελετός της ιεροσύνης και όλων των χειροτονιών. Εκεί υπάρχουν ευχές για τους κεκινημένους. Εκεί υπάρχουν. Από εκεί. Για τόσο οι οποίοι ήκουσαν από το ίδιο του το στόμα, έγραψαν εκ των υστέρων και έχουμε εμείς. Και οι πρώτες λειτουργίες και παραδείγματι του αδελφοθέου Ιακώβου, εάν πάρετε τη λειτουργία και διαβάσετε το κείμενο, θα βρείτε ευχές και μερίδες υπέρ των κεκινημένων. Δεν είναι εφεύρεση όπως λέγουν οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν εγγύψει τα θέματα της φύσεως, ή θέλουν, τολμώ να πω, σαν όργανα ακόμη του σατανά, να πλήξουν τις ψυχές και πέρα του τάφου. Γιατί ο σατανάς είναι σαδίστας. Και θέλει η δυνατόν και πέρα του τάφου ακόμη να εκπληκτηθεί. Πράγμα το οποίο ο Χριστός το έχει αφήσει ανοιχτό το θέμα αυτό των κεκινημένων, ώστε να αποδεικνύεται η αγάπη και να βοηθιέται ο άνθρωπος. Και αυτός που προσφέρει και αγωνίζεται από εδώ υπέρ του κεκινημένου και ο κεκινημένος να λαμβάνει. Να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω
ένα περιστατικό για αυτή τη δουλειά από το βιβλίο των Διαταγών των Αποστόλων. Όσοι το έχετε το βιβλίο αυτό, θα διαβάσετε στην 168 σελίδα το 8ο βιβλίο των Αγίων Αποστόλων, το 21ο κεφάλαιο. Εκεί λέγει το εξής: «Επειδή τον εν Χριστώ αναπαυταμένον, μετά το προσφωνείτε τα της πρώτης ευχής», ομιλεί μέσα στη Θεία Λειτουργία, «ή να μην παλουλεύομεν ο διάκονος προσφύγηση και τάχτα, και υπέρ των αναπαυταμένων εν Χριστώ αδελφό ημών δε εικόμεν, υπέρ της κοιμήσεως του δε ηθίζε δε εικόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός προσδεκτάμενος αυτού την ψυχήν αφήσει αυτό πάνω μάρτυμα εκούσιον και ακούσιον. Και ήλαιος και ευμενής γενόμενος κατατάξεις χώραν ευθεβών, ανημένων εις κόλπους Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων των απαιώνος ευαρκησάντων και ποιησάντων των θέλημα αυτού, εν τα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός». Και συνεχίζει: «Εαυτούς και αλλήλους το Αηδίο Θεό για τον αρχήνιο λόγο παραθώνω». Και ο επίσκοπος λέγεται: «Ότι φύση αθάνατος και ατελέσθητος», αυτά τα λέγει ο διάκονος, τώρα λέει ο επίσκοπος, «παρού πάνω αθάνατον και θνητόν γέγονεν, οτολογικών τούτο ζώων των άνθρωπων των κοσμοπολίτων θνητών εκατασκευής ποιήτας και ανάστασιν επαγγελόμενα, ότον ενώχ και τον ημίαν θανάτου πήραν μη εάστας λαβή, και ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ούχος νεκρών αλλά ο ζώντος Θεός ή, ότι πάντων επικέ παρασύ ζώσιν και των δικαίων τα πνεύματα επιχειρήσου ησύ, ον μου η άψητε βάσανος, πάντε γάρι διασμένη από τη σύρα σου εσύ. Αυτός και νυν, έτσι δε, επί τον δούλο σου τον δε, τον τάδε παραδείγματι, ον εξελέξω και προσελάβου εις εφέραν λήψην. Και συγχώρητον αυτό, ήδη άκον ή έχον εξήμαρτεν, και αγγέλους εν μενείς παράσθησον αυτό και κατάταξον αυτόν εν το κόλπο των πατριαρχών και των προφητών και των αποστόλων και πάντων των απαιώντων και ευαρεστησάντων, όπου ούτε μη λύπη και οδύρη και στεναγμός, αλλά χώρος ευσεβών ανημένος και γη ευθέων και ανακοιμένη και με ναυτή ορόντων την δόξαν Χριστού σου, με τούση δόξα τιμή και τέλος, ευχαριστία και προσκύνηση και το Αγίο Πνεύμα της εις αιώνας. Αμήν». Δεν είναι νέα αυτά, είναι πρώτο χέρι αυτά. Είναι δοσμένα από τον ίδιο τον Θεό, από τον ίδιο τον Χριστό. Λέγουν άλλοι. Τι χρειάζονται τα 3 ημέρα, τι χρειάζονται τα 9 ημέρα, τι χρειάζονται τα 40 ημέρα, τι χρειάζονται τα 9. Αυτό πάλι είναι οι εφευρέσεις αρχαιολόγων ιερέων. Λάθος και αυτό. Λίγο κατόπιν, στο 42ο κεφάλαιο των 88ου κεφαλαίου των Διαταγών των Αποστόλων και συγκεκριμένα στο 169 σελίδα του βιβλίου αυτού των Διαταγών των Αποστόλων, υπάρχει η εξής εντολή: «Επιτελείς το δε τρίτα των κεκινημένων, εν ψαλμής και αναγνώσμαση και προσευχέ δια των δια τριών ημερών εγερθέντα». Έχει τύπο. Και ένατα, και εννιά ημέρα, η συμπόνηση των περιόντων και των κεκινημένων. Και το 400 κατά των παλαιών τύπων. Μοσίγαρ ούτως ο λαός απέκνησε. Και ενιάφια υπερμίας αυτού και διδόξω εκ των υπαρχόντων αυτού τένισιν εις ανάμνησιν αυτού. Και δεν θα σταθείς μόνο να κάνεις
τρίμερα, εννιάμερα, σαράντα χρόνο, αλλά καλώς τους τελεμοσύνη ή δυνατόν εκ των υπαρχόντων αυτού, από αυτά που έχει αφήσει αυτό. Για όλους ισχύουν αυτά. Για τους εμπίθηκαν οι οφέντες. Για τους εμπίθηκαν οι οφέντες. Τα δε περί ευσεβών λέγομεν, περί γάρα ευσεβών, εάν τα του κόσμου δω θέληση, ουδέν ο νήσις αυτό. Όλο τον κόσμο να δω για την ψυχή του λέγει, δεν πρόκειται να τον ωφελήσει τίποτα. Γιατί, ο γάρ περί όχι εχθρόν είναι το θείο, δήλων ότι και μεταστάνει. Εφόσον εδώ ήταν εχθρόν με το Θεό, άρα από ό,τι και εκεί είναι εχθρός με τον Θεό. Και κατά συνέπεια δεν βοηθιέται. Όπως εμείς, όπως ξέρετε, στη σειρά όλοι. Αυτοίς και αθέους, αυτοκτονίσαντα και αιρετικούς, τη βάζουμε στο χαρτί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε. Υπάρχει κόσκινο όμως, που εκεί κοσκινάει. Και περνούν μόνο αυτοί που άφησαν παράθυρο. Αυτοί οι οποίοι εργάστησαν εδώ, υπέλησαν, δεν πρόλαβαν ορισμένα πράγματα, άφησαν ορισμένα υπόλοιπα, όμως πίστευαν. Δεν ξέρω ποια άλλα περιστατικά τους κράτησαν αμαρτία και έφυγαν αμαρτία. Γι' αυτό η Εκκλησία δέχεται όλα τα χαρτάκια και βγάζει μερίδα για όλους τους κινημένους, όμως εκεί υπάρχει λέγω ένα κόσκινο, το οποίο κόσκινο θα πετάει τα χαρτάκια στην άκρη εκείνα τα οποία δεν αξίζουν. Δεν είναι λοιπόν τωρινό αυτό. Δεν είναι μία εφεύρεση της νέα η Εκκλησία. Είναι από τότε που δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Και νομοθετημένα αυτά από τους ανθρώπους οι οποίοι έφτιαξα την Εκκλησία, διέδωσα την Εκκλησία, μίλησαν περί μυστηρίων και έδωσαν μάλιστα και το αίμα τους, όπως ξέρετε κι εσείς, για αυτά τα οποία εκήρυξαν. Δεν τα εκήρυξαν απλώς, δεν τα είπαν ακούστε τα και μίλησε τα κάνουνε, τα έκαναν αυτοί οι ίδιοι πρώτοι. Τι είναι που μου αρέσει στο σημείο αυτό είναι ότι συνδυάζει πάντοτε την υπόθεση της ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη είναι μεγάλο πράγμα και για τους ζωντανούς και για τους πεθαμένους. Και μάλιστα όταν γίνεται η ελεημοσύνη όπως τη θέλει ο Θεός, από χέρια καθαρά και από υπάρχοντα καθαρά. Πολύ θα βρει ωφέλεια ο άνθρωπος και οι πτυχές εκείνες για τις οποίες γίνονται αυτά από εδώ και δίνονται εν κρυπτό, πολλοί θα ωφεληθούν την ημέρα εκείνη. Έχει αφήσει ο Θεός ένα μέτρο χρόνου. Όπως έχει αφήσει για τους ζωντανούς έντια του τάφου, έτσι έχει και για τους εκκινημένους εκείτεν του τάφου. Το παν και για τους μεν και για τους δε θα κλείσει άμα τη κρίση. Ενθυμίστε όταν ο Χριστός μας σηκώθηκε και διάβασε στη συναγωγή τι κομμάτι διάβασε. Από τον Ισαΐα διάβασε. Που σε ένα μέρος λέγει εκήρυξε ενιαυτόν ευπρόσδεκτον και πτύχτα στο βιβλίο έδωσε το υπερέτη και εκάθισε. Ο ενιαυτός λοιπόν, ο χρόνος αυτός, το περιθώριο που δίνει στον καθένα να το εκμεταλλευτεί διότι είναι ευπρόσδεκτος στο Θεό αν μετανοήσει. Αν δεν κάνει καλή χρήση της μετανοίας του και τα θεωρήσει τυχαία όλα αυτά τα πράγματα και ανθρώπων κατασκευάσματα και επινοήματα, τότε ασφαλώς θα βρεθεί γερασμένο. Όπως λοιπόν στον άνθρωπο εδώ δίνει χρόνο, ένα περιθώριο χρόνου, κατά αναλογία της προνοίας που έχει και της αγάπης προς κάθε άνθρωπο και της εκμεταλλεύσεως του χρόνου αυτού που κάνει ο άνθρωπος, διότι όταν βλέπεις εσύ είσαι ένα παιδί το οποίο ενδιαφέρεται, είναι εργατικός, που δίνει περιθώριο, χρήμα, το πιστώνει κλπ. Όπως όταν βλέπεις έναν που δεν ενδιαφέρεται, έναν σπάταλο, έναν δεν ξέρω τι και μπαίνει κλπ. Δεν το δίνεις, φυλάσσεσαι, έτσι και ο Θεός δίνεις σε αυτόν που
χρησιμοποιεί, που εκμεταλλεύεται των χρόνων τούτων για αυτόν, για την δόξα του Θεού και για το πλησίον, και στερεί τον άλλον ο οποίος πράγματι είναι αδιάφορος στη χρησότητα και στη μακροθυμία του Θεού. Αυτό τούτο κάνει και πέρα του τάφου. Έχει αφήσει το περιθώριο αυτό για τις εκκλησίες του να βοηθούνται οι ψυχές για των μνημοσύνων, για των ελεημοσυνών, για όλων αυτών των πραγμάτων και δεν είναι τυχαία περιστατικά. Θυμόσαστε τι είπε στους Σαδουκαίους. Πλανάστε μη δότε στα γραφά. Και εγώ μπορώ να πω τώρα σε αυτό το Κύριο και σε κάθε έναν, πλανάτε ή πλανώνται μη δότε στα γραφά. Είναι γραμμένα τα θέματα της πίστεώς μας. Έχουν Τιμωθέα και προφήτα. Ακουσάτε σαν αυτό. Και οι άνθρωποι όπως ξέρετε όλα τα γνωρίζουν, όλα τα μαθαίνουν και τα νέα και τα παλιά, μην την θρησία. Τα οποία δεν είναι ούτε νέα είτε παλιά. Πάντοτε είναι φρέσκα και έχουμε υποχρέωση να τα μάθουμε. Δεν αλλάζουμε. Ούτε είναι συστήματα και επινοήσεις ανθρώπινες που έρχονται κάτι νέες να τα διαγράψουν. Είναι τα ίδια. Σήμερα και στον αιώνα, διότι ο Θεός τα οποία έδωσε είναι αιώνιος, αναλύωτος και πάντοτος. Δεν είναι λοιπόν αδελφέ επινόημα ανθρώπινο. Είναι θείον και έχει θέσει στην εκκλησία οποιαδήποτε στροφή κι αν έχει πάρει το θέμα, έστω κι αν το εκμεταλλεύονται ορισμένοι και εκ των κληρικών ακόμη, δεν ξέρω τι. Αν θα θελήσεις όμως, δίνεσαι με μια απλότητα, με λίγα, με πενταροδεκάρες να κάνεις τη δουλειά σου. Το προσφορό σου να το πηγαίνεις στην εκκλησία, να μην κάνεις δίσκους και εργολάβους και θέλεις χιλιάδες δραχμές κλπ. Το πιατάκι σου σωστάρει, να είσαι εξομολογημένος και μετανοημένος να κοινωνείς εσύ την ημέρα αυτή, να τα γυράζεις στον παπά, κάνεις τη δουλειά σου. Αλλά ο εγωισμός ο δικός μας, για να δείξουμε ότι αγαπούσαμε τον κεκινημένο κλπ. Κάνουμε τα έξοδα που κάνουμε και σήμερα δεν μπορούμε να πάμε δεύτερο πιάτο στάρι. Γιατί το έχουμε καταδείξει να είναι χιλιάδες δραχμές, ένα πιάτο στάρι και ένα πρόσφορο που χρειάζεται για να γίνει το μνημόσυνο. Αυτό ήθελα να πω αναφορικώς με το ένα. Το άλλο είναι κάπως ισορροπημένο όπως ήρθε η συζήτηση, είναι κάτι που συμβαίνει σε πολλούς και μάλιστα σε αυτούς που δεν πήγανε ακόμη. Ερωτοτροπούν απ' έξω. Που τους γίνεται πρόταση να αλλάξουν ζωή. Που τους γίνεται πρόταση να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν. Παραδέχονται κατά κάποιον τρόπο, αλλά αναβάλλουν. Ναι, χάρη. Είμαι νέος ακόμη. Άλλος λογισμός. Εγώ θα ξανατοκάνω. Άσε θα τα μαζέψω μαζί. Θα κάνω και τα άλλα και θα πάω μια και καλή. Διάφοροι τέτοιοι λογισμοί διατηρούν τον άνθρωπο έξω από το μυστήριο και κατά συνέπεια έξω από την άντρα. Και ξέρετε, κάθε άνθρωπος που βρίσκεται έξω από την άντρα κινδυνεύει από τον κοινό νεκρόν, τον διάβολο. Όπως κάθε πρόβατο έξω από την άντρα και μακριά από τον ζωπάνο κινδυνεύει, έτσι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή του ανθρώπου που δεν θέλει ακόμη με τον λογισμό. Μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να πω ψέματα, ακούμε και λέγουν, εγώ ακόμη δεν. Ή δεν μπορώ να κοροϊδεύω το Θεό, όπως κάνουν ορισμένοι. Κατηγορεί και τους άλλους. Όχι μόνο ο ίδιος το πηγαίνει, αλλά κατηγορεί και τους άλλους που κάνουν ορισμένοι. Που πάνε δίθεν και εκτομολογούνται και ξανά κάνουν τα ίδια. Εγώ θέλω μια κεφαλή. Είναι του λεγάμενου σκέψης αυτές. Έτσι αυτές οι σκέψεις. Διότι υπάρχουν άλλα που μπορούν να παρεμβληθούν και όλοι αυτοί οι ωραίοι λογισμοί που να σε βγάλουν αξιοπρεπίζεις εναπέναν του Θεού και συνεπεί θα αφήνουν στα κρύα του Μητρού πολλές φορές. Ο Ισαάκος Σύρος λέγει το εξής ένα του λόγου.
το επελπίδι μετανία των Ισπαίνων εκ Δευτέρου, θα το κάνω αυτό τώρα, θα μετανοήσω αργότερα, ούτως με τα πανουργία πορεύεται μετά του Θεού. Πανούργος λέει αυτός, σατανάς. Τούτο αγνώστος επιτύπτει ο θάνατος. Και χωρίς να το καταλάβει, λέει, το πιάνει η παγία του θανάτου και του μένουν οι ωραίες υποσχέσεις, θα πάει στο Θεό και θα ξαναφύγει. Και ού φάνει των καιρών της ελπίδος αυτού τα έργα της αρετής πληρώσεως. Και δεν φτάνει, λέγει, για να κάνει εκείνα τα οποία υπόσχεται ότι θα τα κάνει παρακάτω. Έχουμε τον νέο, ή την εάνυγα. Λέει, αυτά δεν είναι για μένα. Έχω καιρό. Και μένει έξω κι αυτός. Με το λογισμό να είναι νέος, και όλα αυτά έχουν σχέση με εκείνους που το φάγαν το ψωμί τους κάτω διλεγόμενο. Για αυτούς ομιλεί ο Θεός Χρυσόστομος και λέει, νέος ή μη θαρξήσεις τη νεότητα, τη νεότητα. Μη δε νομίσεις ικανήν έχειν προθεσμία ζωή. Μη σε γελάει ο λογισμός, κατά συνέπεια ο διάβολος, διότι είσαι νέος ότι έχεις προθεσμία ζωή. Ιγάρ ημέρα Κυρίου ως κλέπτης το νηψί ούτως έρχεται. Θάνατος δηλαδή ημέρα του Κυρίου ή η Δευτέρα του Παρουσία ως κλέπτης ενηψί έρχεται. Δια τούτο άγγλων μην επίησεν την τελευταία. Γι' αυτό ακριβώς δεν σου πει πότε θα πεθάνει. Είναι αδύνην ποιησόμεθα την σπουδή και την χρόνια. Για να φοβάσαι πάντοτε και να είσαι πάντοτε έτοιμος, έστω κι αν είσαι νέος. Ου χωρά δεν βλέπεις αόρους κάθε κάθε ημέρα αναρπαζομένους, πόσα παιδιά δεν παίρνει κάθε μέρα δεν φεύγουν του κόσμου τούτου, δια τούτο παρενήσεις. Κάποιος λέγει, και αυτός που λέγει είναι ο Σοφόσφυρα, στο πέμπτο κεφαλαίο του στίχος 8, και λέγει το εξής. Μη ανάμενε επιστρέψε προς Κύριον, μη δε αναβάλου ημέρας εξ ημέρας, μήποτε και μένει εκτριβή. Μην περιμένεις από το Θεό να σου προσθέσει ημέρες και αναβάλεις κάτι που μπορεί σήμερα το αναβάλεις για αύριο, μήπως φύγεις χωρίς να το καταλάβεις καθόλου. Ο δε Ιακώβ, ο αδελφόθεος, στο τέταρτο κεφαλαιό του, στο 14ο εδάφιο του, λέγει το εξής. Ατμήσεστε οι προολίγου φαινομένοι, έτσι τα δε αφανισωμένοι, αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Τώρα ήτανε και τώρα σαν ατμήδα χάθηκε. Έχετε δει τις γυναίκες που ξεσκεπάζουν το φαγητό, παίρνει μία ατμήσα πάνω. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Νομίζει ότι την έχει στο χέρι, αλλά δεν την έχει στο χέρι. Είναι σατανική αυτή η σκέψη. Είναι δαιμονικός ο λογισμός αυτός, δεξιός λογισμός που πλανά τους ανθρώπους και αναβάλλει. Η αναβολή της σήμερα προϋποθέτει και αναβολή της αύριο. Αυτός που αναβάλλει σήμερα, όταν η αύριο γίνει σήμερα, πάλι θα αναβάλει για την άλλη μέρα. Και θα αναβάλει για την άλλη μέρα, θα αναβάλει για τα Χριστούγεννα, θα αναβάλει για το 15ο, θα αναβάλει για το Πάσχα, θα αναβάλει ξανά, 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 ξανά. Η δε συνεχής αυτή αναβλητικότης σημαίνει θάνατον ψυχικών. Νεκρώνεται η ψυχή του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι ζούμε με την ελπίδα της αύριο. Θα, 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 θα. Ας εξετάσω παιδί στον εαυτό μου. Σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι, ζει με μια ελπίδα και μάλιστα της αύριο ελπίδα, την οποία δεν κρατάει ο ίδιος. Όμως δεν γνωρίζουμε αν μας ευρυζόντας ή στην παρούσα ζωή αύριο. Και όταν την σήμερα
την οποία μας τη δίνει να την κυβερνήσουμε. Την δίνουμε στο λογισμό του σατανά, άσχημη για αύριο. Τι κάνουμε, ακούμε αυτού, ο οποίος μας κλέβει την σήμερα και μας υπόσχεται την αύριο. Γι' αυτό δεν πρέπει να αναβάλλουμε, διότι θα έρθει η στιγμή που αν θα θελήσουμε, δεν θα μπορέσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ. Και αν σας έχουν απασχολήσει σοβαρά αυτά τα θέματα. Όταν ο άνθρωπος από σκοπού, πανούργος όπως λέγει γρηγορότερα ο Ιησάκος Σύρος, αδιαφορεί γιατί ο φωνάζει ο Θεός και λέει πάρτε να κλαίει, μη μικαίνει, κάνε παιδιά, νύστε και εκτομολογεί, γύρισε πίσω κλπ. Και εκεί αδιαφορεί, λέμε κανένα, θα έρθει μια στιγμή που θα φωνάει στο Θεό και δεν θα ακούει. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο. Γιατί είναι βλασφημία αυτή. Είναι προσβολή προς τον Θεό. Δεν μπορεί να παίζεις με αυτά που δεν πέφτουνε. Και λέγει στο δίκα του Ιωάννου το 14 το εξής. Ζητήσετε με και ούχε βρίσκετε. Θα με ζητήσετε, λέει, θα έρθει εποχή που θα με ζητήσετε και δεν θα με βρίσκετε. Στις δε παροιμίες, διαβάστε το αυτό εν ησυχία. Εγώ θα σας το πω στο κείμενο. Εσείς μπορείτε και στην παράσταση. Διαβάστε το βιβλίο των παροιμιών στο πρώτο κεφάλαιο. Στίχος 27-28. Να ειδείτε τι λέει και θα πείστε. Έστε γαρ όταν επικαλυφθέμε εγώ δε ούτε θα ακούσουμε ημών. Πάρτε εποχή λέει που θα μου φωνάζετε και εγώ λέει δεν θα σ' ακούω. Ζητήσε με κακή, θα με ζητούν λέει κακή τότε και ούτε βρίσκει δεν θα με βρίσκω. Εμείς τους αργάρ σοφία, τον δε λόγο του Κυρίου, ου προηλαντώ. Δεν ενδιαφέρθησαν. Εμείς ήταν τα συμβουλές μου. Εμείς ήταν το Ευαγγελιό μου και τη διδασκαλία μου. Τον δε λόγο του Κυρίου, ου προηλαντώ. Ουδέ ήθελον εμές προσθέσει βουλές. Δεν ήθελαν να ακούσουν τις συμβουλές του Κυρίου. Εχάμανε τα δικά του. Εμιστήριζον δε εμούς ελέγχους. Έλεγα εγώ θα κολλαστεί ο λοιπόν. Θα κολλαστεί ο φωνιάς. Θα κολλαστεί ο πλέον. Εμιστήριζον. Αδιαφορούσαν. Αυτά είναι για να κρατούν τον κόσμο λέγουν οι έξυπνοι. Είναι από το βράσι των ιωραίων αυτά τα πράγματα. Σιγαρούν έδονται επί σε αυτόν οδούς τους καρπούς. Τώρα λοιπόν απολαμβάνουν, τριγούν έδονται, τριγούν τους καρπούς των οδών των. Όπως εστήρανε δηλαδή, αυτό τώρα θα χρήσει. Και επί σε αυτόν αστοδίες λυσίσονται. Και θα χορτάσουν από την αστέδειά τους τώρα. Και ξέρετε τι φρικτό πράγμα είναι να φωνάζει στο Θεό και να μην σ' ακούει. Να σκληρύνεται ο εαυτός σου και να μην μπορεί να τον βοηθήσει. Γιατί θα φτάσουμε στο σημείο, αγαπητοί, του εξομονίμων ληστού. Του εξομονίμων ληστού θα φτάσουμε στο σημείο. Ουδιο παρότι κλείνουν όλα επί κακό, να μην λωθεί αξίδα που σε να σωτηρία. Και να μην σώζεται ούτε τελευταία στιγμή. Και ο άνθρωπος δεν πρέπει επουδενή λόγο να αφήνει τον εαυτό του θεριματικά μακριά από το Θεό με τις σκέψεις τις δίθεν αυτές ευγενικές εγώ δεν μπορώ να κοροϊδεύω με το Θεό όπως κοροϊδεύουν οι άλλοι. Δεν κοροϊδεύουν οι άλλοι, αγωνίζονται οι άλλοι. Σηκώθησαν και έπεσαν και ξανασηκώθησαν και ίσως ξαναπέσουν και θα ξανασηκωθούν και θα ξαναπέσουν και θα ξανασηκωθούν. Αυτός είναι αγωνιζόμενος. Εσείς αρνητής και βλάσιμος, αδιάφορος και γελάει ο σατανάς και μένει στην αμαρτία σου εκεί. Ο Θεός είναι με τους αγωνιζομένους. Και ο Θεός Χριστός όμως λέει το φύσιν ανθρώπινο. Το εμένει σατανικό. Το να μένει κάτω, αυτό είναι σατανικό. Το έπεσε άνθρωπος και ξανασηκώθηκε. Δεν παίζει κανένα ρόλο.
άνθρωπος είναι, κάποτε θα σταθεί. Και πού ξέρεις εσύ, αν σε μια ώρα που έχει αναλαμβεί τον αρπάξει ο Θεός, τον τριγύσει, τον θερήσει ο Θεός και τον βάλει στην αποθήκη, αυτός δίνει τουλάχιστον έστω σε μια ώρα ο Θεός να μπορέσει να τον τριγύσει. Εσύ και εγώ δεν δίνουμε καθόλου περιθώριο. Ποια είναι η διαφορά? Η δίθενη γένεια και η ρηχνία ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον Θεό. Τον κοροϊδεύει, νομίζω κοροϊδεύει. Μα δεν τον κοροϊδεύει, κοροϊδεύει τον εαυτό σου. Άλλωστε, πώς είπε σε εκείνον τον ασκητή? Δεν είπε όπου ευρώσε και κρινώσε. Τι είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι φωτογραφική μηχανή. Ακριβώς στη στάση που θα σε βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, εκεί θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Είτε εκ δεξιών, είτε εκ τεβονίμων. Βέβαια, η Εκκλησία φροντίζει να ρωτησάρει το σιτήν τα σφάλματα της φωτογραφίας, αν υπάρχουν, δια των μνημοσύνων και όλων των άλλων βοηθητικών μέσων που έχει. Όμως, εξαρτάται βασικά από μένα σε ποια θέση θα είμαι εν γενικές γραμμές την ώρα του θανάτου. Γι' αυτό είναι μεγάλη πλάνη να συζητούν οι άνθρωποι και να λέγουν ότι θα γίνουν αργότερα, είναι νέοι, δεν μπορούν να γελούν με το Θεό, ότι ενδιαφέρονται δείτε μήπως τον προσβάλλουν. Επάνω στη σκέψη αυτή είναι και μερικοί ακόμη οι οποίοι, παρότι δεν είναι στην τάξη αυτή, δεν είναι αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι, κάνουν χρήση της μετανοίας και της εξομολογήσεως, όμως είναι αμαρτωλή. Θα πει κανείς, πώς συμβαίνει αυτό? Να σας πω εγώ. Έχω ακούσει πολλούς οι οποίοι μου έχουν πει αμαρτήματα τα οποία δεν εξομολογήθηκαν γιατί δεν με ρώτησε ο ιερέας. Δεν με ρώτησε. Και έκρυψαν την αμαρτία διότι δεν τις ερώτησε ο ιερέας. Στον Ισαΐα, το μη γάμα 26 λέγει το εξής. Λέγε, τι πρώτος στα κανονία σου είναι αδικαιωθείς. Λέγε, τι πρώτος στα κανονία σου. Τι άρπαξε. Τι. Το λόγο, εσύ θα τα πεις. Πηγαίνεις στον ιατρό. Τι κάνει τον ιατρό? Καθήν ώρα ήδη σε εξήτασε, εσύ θυμάσαι κάτι από σε ξέρει γιατρέ. Όταν παίρνω αυτό που συμβαίνει εκείνη. Καλά, να κάνεις αυτό. Και εφόσον τελείες και εξέρει γιατρέ να σπάχω και κάτι ακόμη. Εάν πάρω δεύτερο θα πάθω εκείνη. Και ξέρει και με πονάει και εδώ καμιά φορά. Και ξέρει και με πονάει. Ο γιατρός ξέρει και ξέρει. Ο πνευματικός δεν ξέρει τίποτα, ε. Δεν πρέπει να μάθει τίποτα από την ασθένεια της ψυχής ο πνευματικός. Περιμένει να γίνει καθοδηγό ο πνευματικός. Να σου ρίξει το βιζάνι, να σου βρει τι έχει κάνει εσύ. Ε. Τότε πηγαίνουμε στον Αβουγοντονόσορα, ο οποίος σε κάλεσε το Δανιήλ και του είπε. Θα μου πεις τι όνειρο είδα και θα μου πεις και την ερμηνεία. Για το θυμόταν το όνειρο. Τι είναι Δανιήλ, είναι η ερμηνεία. Πώς δεν το ξέρεις ότι είναι αμαρτία. Περιμένει να το ρωτήσει. Γιατί το φυλάει, γιατί δεν το λέει. Και υπάρχουν άνθρωποι διότι δεν του το ρώτησε, το κράτησαν. Το πήραν πίσω και έφυγαν. Είναι ανεξομολόγηση. Διότι μένουν και οι υπόλοιπες. Θυμίστε εκείνο το κλασικό του γέροντος που μία. Ξομολογείται και έβγαζε φυλάκια. Ήρθε να βγάλει και ένα μεγάλο φίλι, σαρκικό αμάρτημα που είχε κάνει και ντρεπότανε. Και ξαναπήγε μέσα το φίλι. Και όταν πήγε εκεί μέσα το μεγάλο, ήταν να ήρθαν και τα μικρά και ξαναπήκαν μέσα. Και τα μικρά που είχε πει, είναι πήρα τις τεσσεράκια ή τόνισα κλπ. Τα μεγάλα τα σεκούρια τα φύλαγε. Γυρίζουν πάλι και εκείνα και μένει ανεξομολόγητος ο άνθρωπος. Όταν για τον άλφα ή τα λόγο, είτε από εντροπή, είτε περιμένει ο ιερέας να του τα βγάλει με το σεγγέλι. Αν υπάρχει μετάνοια πραγματική, θα πρέπει ο άνθρωπος
να πάει μόνο σου τη λεπτομέρεια να τη γράψει το χαρτί, γιατί παθαίνει στόπ πολλές φορές που κλέβει ο Σατανάς τον νου την ώρα της εξομολογήσεως, και να πηγαίνει εκεί πέρα να εξομολογείται. Αν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι, ή από αυτούς που ακούν, είτε στο εσωτερικό είτε εξωτερικό, αμαρτίες που δεν ερωτήσαν από τους πνευματικούς, διότι οι πνευματικοί δεν είναι medium. Οι πνευματικοί είναι ό,τι θα ακούσουν, αυτό απάνω θα κρίνουν. Ούτε έχουν δικαίωμα να κάνουν εκκρατείες δικές των. Δικιά σου θα είναι η πλάνη, δικιά σου θα είναι η αμαρτία ή δικιά σου θα είναι η άφεση. Ό,τι του πείτε. Και θα πρέπει, όπως λέγει σε ένα άλλο μέρος, να κατηγορούμε τον εαυτό μας, όχι τους άλλους την ώρα της εξομολογήσεως. Γιατί πολλοί φέρνουν δικαιολογίες, ναι, βάλω τάδε, η τάδε, ο τάδε και ούτω καθεξής. Τον εαυτό σου να κατηγορείς. Υπάρχει μια διαφορά κλασική στην κατηγορία του εαυτού μας. Εάν πάμε σε ένα κοσμικό δικαστήριο και κατηγορήσουμε το εαυτό μας, πούμε το κάμα με αυτό, θα μας βάλουν φυλακή. Θα μας δικάσουν, θα μας επιπλήξουν, δεν ξέρω τι μας κάνουν. Εάν πάμε όμως στη Θεού το δικαστήριο και πούμε το κάμα με αυτό, θα μας απαλλάξουν, θα μας αγαρίσουν. Καταλάβατε. Αλλιώς το δικαστήριο του Θεού και αλλιώς το δικαστήριο των ανθρώπων. Οι άνθρωποι όταν ομολογήσουμε θα μας δικάσουν. Ο Θεός όταν ομολογήσουμε θα μας συγχωρήσει, θα μας απαλλάξει. Πόσο διαφέρουν τα κλίματα του Θεού, τα κλίματα των ανθρώπων, και ότι δεν το προσέχουμε. Ακόμη, ένα να πω στο σημείο αυτό, πολλοί, χωρίς να προσέξουν πώς γίνονται οι αμαρτίες, δεν εξομολογούνται πολλές φορές την αιτία των αμαρτιών. Οι αιτίες της αμαρτίας είναι ο λογισμός. Δεν έρχεται αμέσως η αμαρτία στην πράξη. Σπήρεται η αμαρτία. Ο Σατανάς είναι το αρσενικό και ο λογισμός είναι το θηλυκό. Όταν ενωθεί ο Σατανάς το αρσενικό με το θηλυκό στο νου μέσα του ανθρώπου, συλλαμβάνει. Ο νους του ανθρώπου είναι η μήτρα. Και εκεί μέσα συλλαμβάνει, σιωπηρεί, σιωφορείται κλπ. Και γίνεται πράξη τέτοια. Και γίνεται η αμαρτία. Και οδηγείται στο καρκική, σε κοσμική αμαρτία. Όταν όμως τα σπέρματα αυτά, τα οποία ρίχνει το λογισμό μέσα, δεν τον δέχεσαι ή τον εξομολογείσαι, είναι σαν να του χαλάσει πολλά του διαβόλου. Είναι σαν να του κάνει επέμβαση από αυτή που κάνει και σκοτώνει τα παιδιά οι γυναίκες και χαλούν έτσι. Επαγαθώ όμως αυτή η άγγλωση. Το εξομολογητήρι άγγλωση αυτή. Ο Ιωάννης Κλίμακος λέγει το εξής για αυτούς τους λογισμούς, τους οποίους πολλοί δεν τους εξομολογούμεθα. Ότι το μάτι μου, ότι ο νους μου, αταπίθαστα στην εξομολογητή σου. Γιατί κατά αυτή την έννοια χαλάς ούτως ή το φόρο, τα ΟΑ που ρίχνει ο Σατανάς για να μπορέσει να σε βάλει στην αμαρτία. Όφερ, τα ΟΑ των ορνήθων. Ή κόπρο, φαλπόμενα ζωογονείται, τούτο εν κόπρο. Όφερ, τα ΟΑ των ορνήθων, εν κόπρο φαλπόμενα ζωογονείται, ούτω και οι λογισμοί μη φανερούμενοι εις έργα προβαίνουν. Όπως λέει τα αυγά, τη σκότω. Αν τα βάλεις σε την κόπρο που είναι ζεστή, θα ζωογονηθούν και θα βγάλουν πουλιά. Έτσι και οι λογισμοί μέσα στο νου του ανθρώπου. Αν δεν τις φανερώσεις να τους βγάλεις στο πνευματικό να τους πεις, θα έχουμε έργο έπειτα το λογισμός αυτός. Γι' αυτό τα μονά και οι μοναχές και οι μοναχοί εξομολογούνται κάθε βράδυ και συλλογισμούσαν. Γράφουν το χαρτάκι συλλογισμούσαν. Για να μην αφήσουν τον Σατανά να ριζοφτάσει με τις σκέψεις του. Έτσι αγωνίζεται ο άνθρωπος αν θέλει να προλάβει. Αν θέλει να νομίζει ότι εγώ δεν έπραξα και ότι δεν είμαι ένοχος για τον λογισμό, θα πράξει παρακάτω, θα σε πιάσει παρακάτω. Πρόβησε να τον εκκληδώσει. Πρόβησε να τον χαλάσει τον λογισμό αυτόν.
να μην πιάσει. Διότι θα έχει άσχημα αποτελέσματα. Από εκεί ξεκινάει, όπως πρέπει να φυλάξω το μάτι, όπως πρέπει να φυλάξω το αυτί, να φυλάξω το χέρι, την όφρηση κλπ. Γενικά τα πέντε ζεύγια αυτά των βοών των εξήσεων, να τα φυλάξω, γιατί είναι πέντε ζεύγια στηρίζων που εισέρχεται ο Σατανάς. Ο Δαβίδ δεν πρόσεξε τα δύο παραδειράκια και εισήνθε εκ των οφθαλμών του η νησία, η συγκαρδία του και έγινε και φωνιάς εκ προμελέτης. Έτσι έχουμε υποχρέωση οι λεπτομέρειες αυτές να τις ενεργήσουμε εάν θέλουμε να προλαμβάνουμε την καταστροφή μας. Διαφορετικά δεν θα το κατορθώσουμε. Αυτή είναι μια απάντηση επίσης συμπληρωματική τα αυτούς που αναβάλουν, τα αυτούς που νομίζουν ότι προσβάλλουν τον Θεό και κάτι τέτοια που ακούμε καθημερινώς, ίσως και μεταξύ μας, αλλά και στις συγκεντρώσεις μας όπου βρισκόμαστε. Πρέπει να πω τα δύο αυτά, να έλεγα και κάτι συμπληρωματικό ακόμη. Έχουμε επίσης μια τάξη ανθρώπων η οποία είναι μακριά λίγο από τον Θεό, που θέλει να βρει πάντοτε δικαιολογίες και ελαττώματα στην Εκκλησία για να μην πηγαίνει. Μου έδωσε ένας το ερώτημα. Εφόσον ο Χριστός έδωσε τόσο απέριτα, τόσο πτωχά, τόσο ταπεινά στον κόσμο, πώς οι δεσποτάδες του είναι ντυμένοι με τόσων θρησίων? Είναι δυνατόν λοιπόν εγώ να ακολουθήσω? Καταλαβαίνω ότι είναι μια θρησκεία την οποία εκμεταλλεύονται. Δηλαδή πρέπει να φτανάζει ο Χριστός στην πόλη για να τον ακολουθήσει. Ούτε τότε θα τον ακολουθήσει. Οπότε δεν κορούσαν και οι κινητές. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Θέλω να γνωρίζει ο καθένας και οι παρόντες και οι απόντες ότι δεν πρόκειται περί καμιά αμαρτία στο σημείο αυτό, αλλά αυτό το θέλω του Θεού είναι να είναι ο επίσκοπος χριστοφύσιτος. Ένα κακό υπάρχει που νομίζεται κακό, αλλά δεν είναι κακό. Ότι κάθε εκκλησία, ο ναός δηλαδή, το του βάρη, θα πρέπει να έχει στολήν επισκόπου, στολήν πρεσβυτέρου, στολήν διακόνου και στολήν σταλτών, διακονητών, αναγνωστών κλπ. Αυτά είναι σύσματα της εκκλησίας, κάθε εκκλησία. Ώστε, εάν τυχόν πάει επίσκοπος, να βρει τη στολή την ανάλογο να φορέσει. Δεν θα φορέσει στολή στρατιώτου, θα φορέσει στολή στρατηγού. Άλλος ο στρατιώτης, άλλος ο επιλογίας, άλλος ο λογίας. Ο καθένας έχει τη στολή του. Άλλος ο συγκλητικός, άλλος εγώ ο λαϊκός. Ο καθένας έχει τη στολή του εις τον κόσμο και τη στολή του εις την εκκλησία. Η κάθε εκκλησία πρέπει να έχει, όπως η εκκλησία πρέπει να έχει στέφανα. Να στεφανώνει τις καρδένες που πηγαίνουν να στεφανωθούν. Γάμο. Τα στέφανα δεν τα κομίζουν ούτε η κόρη ούτε η νησί. Τα έχει εκκλησία. Και στεφανώνει, δικό του σήμα. Δεν τα έχουν στο σπίτι τα στέφανα. Να μην τα έχουν και στο σπίτι, διότι τα κειμένε. Πρόκειται να τα μολύνουμε ή τα έχουν μολύνει προκαταβολικό. Δεν τα ξέρετε. Όμως σήμερα βλέπουμε τον κάθε επίσκοπο να έχει μια δικιά του στολή ή και δεύτερη στολή ή και τρίτη στολή. Αν πάτε παραδείγματος στο Άγιον Όρος, θα βρείτε για 5 δεσποτάδες στολή το κάθε μοναστήρι. Θα βρείτε για 30 παπάδες, για 40. Θα βρείτε για 20-30 αυτούς διακόνους και ούτω καθεξής. Τα έχει το μοναστήρι, ο ναός. Και όμως ο καθένας από εμάς δεν κάνει αυτό, δεν χωράει του ναού. Έχει μια δικιά του. Και υπάρχει μια δικαιολογία. Ποια δηλαδή δικαιολογία? Αν παραδεχτούμε ότι πήγαινε, υπήρχε μία στολή,
και τον πατέρα Αυγουστίνο, ο οποίος είναι 1,5 μέτρο. Και ποιος είναι και ένα μασκινό σε παραδείγματι. Τι θα έκανε, ποιος θα μπορούσε να την φορέσει αυτή. Του μένε ενός θα τρουχότανε κανονική, του άλλου θα τρουχότανε μέσα στα γόνατα. Και θα ψηλώ το άλλο, ή το πλασί. Ή μια στολή για έναν μεγάλο, θα ήταν ένα πάπλωμα για ένα μικρό. Έτσι λοιπόν ο καθένας φτιάξει τη στολή του, που του πηγαίνει, και βγαίνει σαν άνθρωπος στην ωραία πύλη. Δεν είναι παρεξηγήσιμο. Τώρα, γιατί να είναι χρυσή και ο χρυσός να τσιπώνται. Γι' αυτό έγινε φτωχός εκείνος. Για να ζήσουμε εμείς. Είναι η δικιά σου εντολή. Αυτοί που τα λένε αυτά, δεν διάβασαν ποτέ του πώς τον θέλει ο Χριστός τον επίσκοπό της υγής. Αν θέλουν να βρουν μια εικόνα, θα διαβάσουν τα εντολά που έδωσε στον αέρο. Θα βρίσκει ο άνθρωπος όταν δει τι εντολές έδωσε, πώς θα είναι αυτή η στολή που θα ενδυθεί ο αέρος. Θα μου πείτε γιατί. Η ουσία του πράγματος είναι το εξής. Ο Χριστός στην αξιλοβολία την έχει έσωθεν. Αυτός που τον απεικονίζει στην αξιλοβολία την έχει έσωθεν. Αυτός είναι ο Χριστός εσωτερικός και άλλος είναι ο εξωτερικός Χριστός. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας ένα περιστατικό το οποίο έχω γράψει αυτό το βιβλιαράκι περισσότερο σεβασμό στην ιεροσύνη. Έχει σχέση με τον επίσκοπο Ταυρομενία Άγιο Παντράκιο. Ακούστε το περιστατικό να δείτε τι παναπιστολή αρχιερέως. Και βασοφέντρα του Μεγάλου Βασιλείου που είχε λιβδωμένο ράσο απ' έξω, αλλά όταν είχε θυσία, είτε ο Χριστός. Και έλεγε, τώρα ενδύεται Χριστός ο Βασίλειος. Τώρα ενδύεται Χριστός ο Βασίλειος. Για λογαριασμό της εκκλησίας και εκείνου που θα παίξει το ρόλο στη συνέχεια. Ακούστε όμως αυτό που λέει. Όταν μετέβει ο ηγεμόν στη συνάντηση του Παντρατίου, έβρεν αυτόν ενδεδειμένον στην ερατική στολή επιθρόνου καθεζόμενον και έχοντα προ αυτού την εικόνα του Χριστού και των Σταυρών. Ιδόν τότε αυτόν εν το σάστη δόξη έπεσε επιπρόσωπον και τον επροσκύνησε, διότι είδε φως θείον όπερ περιεκύκλουν με τον Άγιον. Ο δε Άγιος ήγηρεν αυτό και εισπάστατο. Εγερθίζε ο ηγεμόν έντρομος ανέφραξε, μέγα το Θεό των χριστιανών. Πιστεύω εισέ Ιησού Χριστέ, Θεέ αληθέστατε, είπε ο ηγεμόν ο αλόφυσκος. Τότε ο Άγιος ευλόγησε αυτόν σταυροειδό και πρόσταξε να καθίσει πλησίον του, σώμα σε θέση να καθίσει δίπλα του. Ο δε ηγεμόν έλεγε, πώς να σε πλησιάσω, αφού βλέπω την φλόγαν περικυκλούσαν σε, βλέπω φωτιά. Τι να ακούσω κοντά. Εννοήσα τότε ο Άγιος ότι το φως τούτο ή το ηχάρι του Αγίου Πνεύματος δια την ιεράν στολήν, όχι για τον εαυτό του, δια την ιεράν στολήν ή ενεδίαιτο, προστάτας να εξέλθουν άπαντες με το λίγο να επιστρέψουν, να βγούνε όλοι έξω για να γλυθεί, εξεδίδει τα ιερά άμφια, η μάτια. Τότε ο Βονιφάτιος, έτσι λέγεται ο ηγεμόν, δεν έβλεπε πλέον το φως. Όταν εχάστηκε πλησίον του Αγίου Παντρατίου και ήκουσε του σωτηρίου λόγους αυτούς. Όποιος θέλει, θα το βρει στο συναξάρι του Ιουλίου, στη σελίδα 114. Αυτό που σας λέω. Δεν είναι λοιπόν θέμα ότι προσβάλλουν τον Ιησού, θυμούν τον Ιησού. Διότι ο αρχιερός είναι η ζωντανή εικόνα του Ιησού. Γι' αυτό και αν έχετε πάει και έχετε προτέξει ποτέ στην εκκλησία, όταν υπάρχει αρχιερέ, ο διάκονος θα θυμιάσει πρώτα τον αρχιερέα και έπειτα τον Χριστό. Παρότι είναι αμαρτωλός, διότι φέρει τη στολή του. Ο Δέλεγας Βασίλειος, δεν είναι τέλει ώρα να σας τα πω, κάνει διάκριση και λέει,
όσουν ευθύ του στρατιώτου ίδιον το εγγύματι και άλλο του συγκλητικού και άλλο του άλλου αυτόν εικάζεται αυτό, ως επιτοπλίσον τα αξιώματα, ούτως είναι κοινά του χριστιανού ιδιώματα από τις αισθήσεις το έφρεπε και ακόλουθον σώδησαν την από του Αποστόλου παραδεδομένη κοσμιότητα. Πότε μεν των επίσκοπων κόσμιων είναι διοριζόμενο, πότε δε τα γυναίκα σαν καταστολή κοσμία είναι διατασσόμενο. Είναι εντολή να υπάρχει διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Είναι αξίο λοιπόν να λέγουν οι άνθρωποι ότι προσβάλλουν τον Ιησού και τη θρησκεία του Ιησού. Ο Ιησούς είχε την δόξαν έξωθεν και όσο αυτοί έχουν την δόξαν έξωθεν και εμείς πρέπει να κάνουμε 40 δίπλες να του φιλήσουμε το χέρι και να του πάρουμε την ευχή. Άλλη αμαρτωλό είναι για λογαριασμό του. Πάντως, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, οι επίσκοποι είναι θεοί στον κόσμο. Θεοί στον κόσμο είναι οι επίσκοποι. Και αλλήμον από τους ανθρώπους που για τον Άλφα ή τα λόγο δεν το προσέχουν. Έχω 6 λεπτά στη διάθεσή μου. Να απαντήσω και σε κάτι ακόμη. Πολλοί εκ των χριστιανών, των λεγόμενων προχωρημένων, συλλαμβάνονται, διαπληκτιζόμενοι ή συνηγορούνται για πράγματα όχι σωστά στην ώρα της θείας κοινωνίας. Έχουν τη γνώμη ορισμένοι, διότι ελέγχθηκαν μπροστά, ή ελέγχθηκε μια κυρία με το παιδί, ή ελέγχθηκε μια γιαγιά, ότι πρέπει όλοι να κάνουν στην άκρη για να κοινωνήσουν. Είναι ανάγκη να μάθει ο καθένας ότι η Εκκλησία έχει τάξη. Και θα πάρει κατάκριση εάν δεν πάει την ώρα που πρέπει να πάει. Δεν μπορεί να υπερκυβήσει οποιοδήποτε κανείς. Στα διαταγά των Αποστόλων υπάρχει εντολή. Θα το διαβάζω πια. Είναι στο 13ο κεφάλαιο του 8ου βιβλίου των διαταγών, στίχος 10 και κατωτέρω. Μετά τούτο, μεταλαμβανέται ο επίσκοπος όταν φτάσει η ώρα της εκκλησίας. Έπειτα οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι και οι υποδιάκονοι και οι αναγνώστες και οι στάλτες και οι ασκητές. Και εν τω γυναικτή ευλάκωνη, επαρθένη και εχείρε. Είδα τα παιδεία και τότε χάσε ο λαός, κατά τάξη, με τα ειδού και ευλαβία άνω χωρί. Τι περιμένει σεβασμό εφόσον δεν είναι η θέση σου. Είναι μοναχή, θα περάσει η μοναχή να κοινωνήσει. Είναι καλογραίες, θα περάσουν οι καλογραίες να κοινωνήσουν. Θα περάσουν οι πρώτα εκείνοι που πρέπει να περάσουν, θα περάσουν οι κύριοι, θα περάσουν οι γυναίκες, θα περάσουν τα μωρά. Δεν μπορώ να σας δω, να κάτσει την καρέκλα που περίμενε 3 ώρες. Και να πας τελευταίο. Με σπρώχνει, να κάτσει τελευταίο να πας που δεν έχει σπρώχνει. Θα το λύσει το θέμα. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Αλλά ώρα που λούκι πέφτει επάνω, ο καθένας κάνει χρήση του όπλου του, είμαι γέρον, έχω παιδί, είναι γραία, πράγματα κλπ. Αυτή είναι η σειρά. Και πολλές φορές βρισκόμαστε να είναι μοναχές ή μοναχοί στο εκκλησίασμα και να περιμένουμε εμάς τους λαϊκούς να κοινωνήσουμε. Και ότι πάμε με τα προμήθειά μας, μήπως λύσει την Αγία Λαβίδα το κανακάρις μας μετά από το γέρο ή μετά από τη γραία ή σύνδες άλλες δύο περιπτώσεις ή να φύγουμε μια ώρα γρηγορότερα. Θα πρέπει αγαπητοί μου, εφόσον η εκκλησία του Χριστού είναι εκκλησία τάξεως, αυτά να τα έχει υπόψη του ο χριστιανός και να είναι παράδειγμα με ψυχραιμία, με στοικότητα να περιμένει και να δώσει την τάξη που πρέπει στην εκκλησία του Χριστού, γιατί είναι παρόν ο Χριστός, παρόν η Παναγία, παρόν οι Άγιοι, παρόντες οι πάντες, αρχάγγελοι κλπ. Όπου το πτώμα εκεί ή αετή, όλοι. Εμείς δεν μπορούμε να διαπληκτιζόμεθα, ούτε
να συναγωνιζόμεθα και να διαγωνιζόμεθα. Οποιοδήποτε και αν είναι, πάρει μια θέση κατά αναλογία των δυναμεών σου, ώστε να φτάσεις ειρηνικά, σιγά, διότι ο Σατανάς θα σε βάλει να εφαρμόσει εκείνο το πρώτο θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών.